Πάω στον καθηγητή υγιεινής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Βανταράκη. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια πλειοδοσία αριθμών. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Μέχρι χθες ήταν 12% τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα. Δεν ξέρω, στη χώρα δεν έχουμε γονιδιωματική επιτήρηση προκοπής, αλλά τέλος πάντων, από χθες είναι 35, δηλαδή μεθαύριο μπορεί να είναι και 60. Οπότε αυτή η γεωμετρική αλματώδης πρόοδο με την καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη μπορείς να την προλάβεις? Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, είναι κάτι το οποίο ήταν καταρχήν αναμενόμενο. Όταν όλες τις χώρες έχει επικρατήσει τη μετάλλαξη, δεν θα σε εμείς θα ήμασταν εξαίρεση, ειδικά όταν έχουμε ξεκινήσει και την τουριστική περίοδο. Λοιπόν, οπότε είναι αναμενόμενο. Τώρα το αν θα είναι η αλματώδης αυτή αύξηση που λέτε, είναι κάτι το οποίο απλά μας δημιουργεί σημαντική πίεση για, λόγω της ταχύτητας μετάδοσης. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε προετοιμαστεί σε αυτό, κατά τη γνώμη μου. Όπως και σε άλλα πράγματα δηλαδή, με τα οποία, όπως σας άκουσα από λίγο, γίνεται μια σάτρα πάτρα διαδικασία πρόληψης, η οποία είναι ακολουθούμε συνέχεια από πίσω. 18 μήνες συζητάμε από πίσω, ακολουθούμε. Πριν πόσους μήνες βγήκε η μετάλλαξη. Και να μάλιστα αναφερόταν και σε περιοχές οι οποίες είχαν υψηλό εμβολιαστική κάλυψη. Δηλαδή δεν ήταν σε περιοχές που ήταν μόνο χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, άρα είναι κάτι αναμενόμενο αυτό. Θα επικρατήσει η μετάλλαξη. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε, αφού θα επικρατήσει, γιατί οι μετάλλαξεις θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, τι κάνουμε να προλάβουμε, να φρενάρουμε. Αναφερθήκατε στο κλείσιμο μέσα στα σπίτια με το air condition κτλ. Έχετε δίκιο. Όπως και σε άλλα πράγματα, όπως η έλλειψη ελέγχου σε αυτή τη στιγμή, η χαλαρότητα που υπάρχει στον έλεγχο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί, συγγνώμη τώρα, επειδή το ανοίξατε και καλά κάνατε εσείς, σας κάνω εγώ μια ερώτηση πονηρή. Γιατί δεν ισχύει μέσα σε κλειστό χώρο μόνο εμβολιασμένοι με κλιματιστικά ότι μπορεί να κολλήσουνε? Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή, όλα και θα γίνει είναι υπό διερεύνηση. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται ή μεταφέρεται από τους εμβολιασμένους είναι ακόμα δεν είναι οριστικοποιημένο. Μιλάμε για πολύ λίγο χρόνο. Το να βγάζουμε αυτή τη στιγμή συνέχεια. Άρα αυτό που χρειάζεται τι είναι? Δεν είναι μια καλή επιδημιολογική επιτήρηση, ανίχνευση, χνηλάτιση, απομόνωση κρουσμάτων, τέστινγκ κτλ.? Αν δείτε πριν περίπου 2 εβδομάδες, ίσως και λιγότερο, είχαμε 20.000 τεστ. Μόνο. Δηλαδή υπήρχε μια περίοδο που με τη χαλάρωση μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των μοριακών τεστ. Τι χνηλάτιση συζητάμε και γιατί επιδημιολογική επιτήρηση συζητάμε? Αυτά δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο και δίνω μεγάλες ευθύνες ξεκάθαρα σε αυτούς που δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το να βγαίνω αυτή τη στιγμή και να συζητάω για τον εμβολιασμό. Ξέρετε ότι την άποψή μου για τον εμβολιασμό, ότι είμαι απόλυτα υπέρ κτλ. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αύριο εμβολιαστούν όλοι. Όλη η Ελλάδα εμβολιαστεί ταυτόχρονα αύριο. Τι θα γίνει? Σε 1,5 μήνα θα δούμε τη διαφορά. Θα τη δούμε τώρα? Αυτή τη στιγμή? Όχι. Πώς θα τη δούμε? Αυτή δεν πρέπει να λειτουργήσει το εμβόλιο? Δηλαδή να αρχίσει να δουλεύει, να βγαίνουν 2 δόσεις κτλ. Ναι. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ότι δίνουμε ένα βάρος σε κάτι το οποίο είναι σωστό, πρέπει να κινείται παράλληλα, αλλά τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Γιατί πρακτικά αδύνατο βέβαια να γίνει μέσα σε 2 μέρες αυτό που λέτε. Είναι μια υπόθεση. Ναι, εγώ σας λέω να γινόταν όμως. Μα, δεν γίνεται. Μισό λεπτό, ας αφήσουμε το τέλειο. Ας πάμε πρακτικά. Ναι. Δεν γίνεται που δεν γίνεται. Πάνε όπως πάνε. Και τρέχει όπως τρέχει ο ιός. Άρα πώς? Τείχος ανοσίας, λένε οι ίδιοι επιστήμονες, ξεχάστε το. Αρχίσαν και το λένε. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Άρα δεν πρέπει να πας σε σοβαρά μέτρα δημόσιας υγείας. Σαφέστατα ότι πρέπει να πας σε συστηματικά μέτρα τα οποία τα έχει ξεχάσει, γιατί μόνο σου τα βγάλεις προς τα έξω, ότι αυτή τη στιγμή πετάμε τις μάσκες. Δεύτερον, το βασικό ζήτημα για μένα είναι η επιτήρηση και αν θέλετε η στήριξη των ομάδων άνω των 60, την οποία την έχουμε παρατήσει. Βγήκε χτες ανακοινώσει για 12 με 15. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή αυτό μας λείπει, το 12 με 15, τα παιδιά. Ή μας λείπει αυτή τη στιγμή το 1/3 των 60 να εμβολιαστώ, το οποίο εάν νοσήσει θα πάει στο νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι το. Άρα λοιπόν η βαρύτητα που ρίχνουμε είναι ότι χτυπάμε εκεί γιατί εκεί μπορούμε. Εκεί είναι εύκολο, εκεί το βγάζουμε πιο έντονα κτλ. Τους 60 που είναι το δύσκολο, είναι αν θέλετε, ο πυρήνας ο δύσκολος, γιατί δεν τους πάμε βήμα-βήμα, με τα τόμη, με ενημερώσεις, με κοντινό τρόπο. Βγήκανε προχτές και μιλήσανε για τους να βοηθήσουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Τώρα. 1,5 χρόνο του έχει παρατημένο, ούτε καν του έχει ασχοληθεί να σε βοηθήσουν. Τώρα από τη στιγμή θα σε βοηθήσουν οι περιφερειές και οι Δήμοι να βοηθήσουν. Πολύ ωραία.
Γιατί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ουσιαστικά εδώ υπάρχει μία προβολή στήριξης μονόπατα μίας και μόνο εφαρμογής που λέγεται εμβόλιο και τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτό που προστατεύεις έτσι τον πληθυσμό όμως. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Ο ιός είναι στην κοινότητα. Έχετε καταλαβαίνω ότι είμαστε μια τουριστική χώρα. Όλοι μας το καταλαβαίνουν και όλοι καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης του τουρισμού. Και εννοείται να μην τον πειράξουμε κτλ. Αλλά μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται η χνηλάτιση αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται. Σήμερα πήγα στο λιμάνι της Αθήνας, του Πειραιά. Που φεύγανε ο κόσμος κτλ. Γιατί έφευγε και η κόρη μου για ένα νησί. Ξέρετε τι γινότανε. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα αυτή τη στιγμή για επιτηρήσεις, για οτιδήποτε άλλο κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ασοβαρευτούμε επιτέλους και να πούμε τις αδυναμίες μας, να ζητήσουμε τον κόσμο λέγοντας τις αδυναμίες μας, να ζητήσει στα συστήματα επιτήρησης, πρόληψης, να βοηθήσει, μην του μεγεθύνει το μυαλό με το εμβόλιο ότι είναι απελευθερώθηκε κτλ. Γιατί οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έκανε εμβόλιο κυκλοφορεί ελεύθερα. Χωρίς μάσκα, χωρίς οτιδήποτε κτλ. Μην του το λες αυτό, μην το τρελαίνεις αυτό το πράγμα. Για να δυναμώσεις, προσπαθείς για να δυναμώσεις να κάνει το εμβόλιο, του λες θα απελευθερωθείς. Είναι λάθος πληροφορία αυτή. Είναι λάθος. Θα κάνεις το εμβόλιο για να μην νοσήσεις. Είναι να νοσήσεις ήπια. Τέλος. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα μέχρι να εξαφανιστεί ο ιός θα τηρούνται κανονικά. Το βγήκαν για να το πούνε, κύριε Σαχίνη, αυτό. Έτσι όπως το λέω ακριβώς. Εμβόλιο, χαμηλή νοσηρότητα. Τέλεια. Τα υπόλοιπα μέτρα τηρούνται ανελειπώς. Όχι, υπάρχει άλλο αφήγημα. Όποιος δεν εμβολιαστεί είναι υπαίτιος για τη διασπορά του ιού. Αυτό είναι. Καλά, και αυτό. Και αυτό με συγχωρείτε είναι... όμως, εγώ δηλαδή, ρωτάω. Μισό λεπτό. Είναι ρωτάω, η πρώτη φορά που ακούω. Ακούστε, κύριε Μανταράκη, δεν είστε πολιτικός. Ακούστε. Κινδυνεύει από τον εμβολιασμένο. Δεν το έχω ξανακούσει. Μισό λεπτό. Είστε επιστήμονας, δεν είστε πολιτικός. Άρα εγώ ρωτώ επιστημονικά. Επιστημονικά στέκει με τέτοιο ιό και με τέτοιο κίνηση αυτής της πανδημίας να είναι αυτό το θέμα σου? Είναι, να σας πω κάτι. Έχουμε ακούσει τόσα πράγματα. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το ζήτημά σου. Ο εμβολιασμένος, όσο και να έχει πολύ χαμηλότερο υλικό φορτίο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πολύ χαμηλότερη μεταδοτικότητα και γι' αυτό συζητάμε να εμβολιαστεί. Επιπλέον, οι ανεμβολίαστοι πρέπει να τους εξηγήσει τους κινδύνους που έχουν με σαφή. Παραστατικό, τεχνοκρατικό τρόπο. Αυτά τα δύο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα είναι ουσιαστικά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα. Συζητάμε. Το κάνεις αυτό, αλλά δεν σταματάς την πανδημία. Πώς κόβεις λοιπόν τις αλυσίδες μετάδοσης? Το εμβόλιο είναι ένα από τα όπλα. Τι άλλο χρειάζεται? Αυστηρή επιτήρηση. Αυστηρότατη επιτήρηση που θα γίνει στον χώρο της περιφέρειας, της αποκεντρωμένα, αυστηρότατη επιτήρηση. Τήρηση των μέτρων. Μάσκα. Αυτό είναι ξεκάθαρο στους κλειστούς χώρους. Τήρηση τα μαγαζιά να τηρούν ό,τι ακριβώς πρέπει. Μέσα μεταφοράς δεν τα ακούμε καθόλου. Λες και μεταδίδεται στο υπόλοιπο όλα. Ο κόσμος δεν μετακινείται με τα μέσα μεταφοράς. Έχει σταματήσει να μετακινείται. Λοιπόν, κανονικά ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, ό,τι λέγαμε από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα, έπρεπε να συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Ειδικά με την έλευση μιας μετάλλαξης που έχει υψηλότερη μεταδοτικότητα. Και από την άλλη, πείτε μου, η πολιτεία τι μέτρα πρέπει. Αυτά αφορούν εμάς. Η πολιτεία δεν αφορούν εμάς. Τα μέσα μεταφοράς δεν αφορούν εμάς. Όχι, λόγια τα άλλα που είπατε, μάσκα, αποστάσεις. Η πολιτεία. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι άλλα μέτρα θα έπρεπε να πάρει? Έστω και τώρα, 16 μήνες μετά. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν η χώρα να ταλανίζεται τόσο γερά και να φτάνουμε σήμερα, ενώ τα συζητάμε 3 μήνες, οι ίδιοι άνθρωποι που λέγαν βγαίνετε έξω με self, σήμερα μας λένε το self δεν είναι αξιό. Οι ίδιοι άνθρωποι. Και να μην κουνιέται φιλό. Αυτό το έχουμε βιώσει πολλές φορές. Γι' αυτό και πολλές φορές αναφέρομαι ότι έχετε απόλυτα δίκιο. Η πολιτεία έπρεπε να βγει. Έγραψα ένα σχόλιο ότι η άνοδος των κρουσμάτων δεν είναι ούτε ξαφνική ούτε απρόπτη. Και η ευθύνη έχει όνομα του πόλεμου. Για μένα λοιπόν αυτή τη στιγμή γνωρίζαμε για την αύξηση των κρουσμάτων. Είναι λογικό να υπάρχει, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτή τη στιγμή αύξηση των κρουσμάτων για λόγω της μετάλλαξης. Η πολιτεία λοιπόν έπρεπε να αρχίζει να προετοιμάζει τον κόσμο και για τις κρούσματα, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτό που μας έρχεται μπροστά μας, δηλαδή το Σεπτέμβριο αυτή τη στιγμή. Και νωρίτερα βέβαια, αλλά όχι μόνο για την αύξηση των κρούσματων, να πει ακριβώς να πάρει τα μέτρα τα οποία χρειάζεται, όπως πάνω χάρη τήρηση, ηχνηλάτηση, επιτήρηση, η οποία σταμάτησε, δεν ξέρουμε καθόλου στοιχεία, τι γίνεται, αύξηση της γονιδιακής επιτήρησης. Δηλαδή, να ξέρουμε ακριβώς τη μετάλλαξη Δέλτα. Τα νούμερα από αυτά που ακούτε είναι κατά προσέγγιση, γιατί απλά έχει αυξηθεί, δεν έχει αυξηθεί λίγο η παρουσία, ενώ δεν έχει αυξηθεί η γονιδιακή επιτήρηση.
έπρεπε να γίνουν σε 4-5 σημεία γονιδιακή επιτήρηση. Mm. Τα οποία θα μας δίνουν την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Καταλάβατε, δηλαδή θέλω να πω ότι. Να σας πω την αλήθεια μου. Μόνο και ο Σύψος βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία είχε πει για το ακορντεόν και τηρήθηκε. Τώρα λέει ότι πάμε για 20.000. Και θα δείτε ότι δεν θα είναι πολύ μακριά. Γιατί οι υπόλοιποι που βρίσκονται. Ξέρετε κύριε Βανταρακή όμως, εγώ έχω ένα λογικό ερώτημα. Μέχρι χθες η Δέλτα, με βάση τα στοιχεία που μπορεί να τα αμφισβητήσουμε γιατί είναι πολύ χαμηλή η γονιδιωματική επιτήρηση, καλά το λέτε εσείς, αλλά ας πάρουμε την επίσημη παραδοχή. Μέχρι χθες ήταν 12 από η Δέλτα, 100%. Από χθες είναι 35. Αν μέχρι χθες που ήταν 12% μας λέγανε ότι το τείχος ανοσίας με τους εμβολιασμούς πρέπει να πάει στο 85, με το 35 πρέπει να πάει στο 95 και αν πάει στο 50 πρέπει να πάει στο 100%. Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δεν γνωρίζει κανένας το νούμερο αυτό. Σας το λέω με επιστημονικά καθαρά. Δεν είναι νούμερο το οποίο έχει 30, 50, 80, 100 ή οτιδήποτε. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι κατά προσέγγιση. Το τείχος ανοσίας είναι κάτι το οποίο είναι μεταβλητό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Λέμε, όλα αυτά λέγονται για να αυξηθεί η εμβολιαστική θέληση, η οποία έχει πέσει. Τίποτα παραπάνω. Το τείχος ανοσίας καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, εγώ έχω εμβολιαστεί. Τι αντισώματα έχω, γιατί γνωρίζω. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν δυστυχώς πληροφορίες οι οποίες δεν τις έχουμε ακόμα. Και δεν πρέπει να. Πώς να σας το πω, να λέμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε καλά, γιατί με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και έχουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να μην ακούει κανένας τίποτα. Το τείχος ανοσίας είναι απροσδιόριστο. Αν είναι 70, αν είναι 80, αν είναι 85, αν είναι 90, δεν το γνωρίζουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να το γνωρίζουμε. Άρα αλλά δεν το γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο εύκολα ελέγξιμο. Μάλιστα. Άρα, όταν θέτεις το τείχος ανοσίας σε σχέση με τα εμβολιαστικά προγράμματα, στην ουσία κυνηγάς την ουρά σου. Βέβαια. Αυτό μου λέτε. Και σαφώς λες ψέματα. Σας το λέω ευθέως. Αυτό που λες εκείνη τη στιγμή, το λες ψέματα με ποια έννοια. Αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή είναι ότι προσπαθείς να πείσεις για το εμβόλιο. Το οποίο μπορείς να το πείσεις και με άλλους τρόπους, κατά τη γνώμη μου. Η εμπλοκή των τόμων, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι ξεκάθαρη στην ενημέρωση του πληθυσμού. Όσες τόμοι υπάρχουν, ειδικά στα μεγάλα κέντρα. Αργήσαμε πάρα πολύ να εμβολιάσουμε τους ανθρώπους κατοίκων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε ουσιαστικά. Τώρα ξεκίνησαν την έντονη εμβολιαστική προσπάθεια στους ανθρώπους κατοίκων ή τους ανθρώπους της ευφαθής ομάδας κτλ. Αργήσαμε σε αυτό. Δίνουμε αλλού βάρος. Δηλαδή βγάλαμε τα επιδόματα. Πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα, κατ' εμέ, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που λέω λοιπόν είναι να χτυπήσουμε εκεί που πονάμε. Όχι να χτυπάμε γύρω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι μεγάλες ηλικία πρέπει να εμβολιαστούν. Μα με συγχωρείτε, τότε με ποιο σκεπτικό αυτή τη στιγμή λέμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα 15-17, συζητάμε να είναι 12-15. Αυτό είναι το θέμα. Και την ίδια, μισό λεπτό, και την ίδια ώρα που λέμε αυτό, την ίδια ώρα λέμε. Έχουμε κρούσματα, αλλά ευτυχώς έχουμε πολύ χαμηλό δίκτυο νοσηλιών. Γιατί κατά βάση είναι νέοι οι οποίοι νοσούν ελαφρά ή ασυμπτωματικά. Εάν είναι έτσι, γιατί εμβολιάζονται αυτοί πρώτα. Ακριβώς. Στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν κατέβει ακόμα κάτω από τα 40, το ξέρετε. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που οι οποίες το εμβολιάζουν συστηματικά κτλ. Οι οποίες δεν έχουν κατέβει κάτω από 40 ακόμα. Δεν έχουν προλάβει να κατέβουν γιατί προσπαθούν να εμβολιάζουν τον πληθυσμό που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή είναι σας λέω ότι γίνεται μια διαδικασία, το αναφέρατε κι εσείς, πολύ, δεν ξέρω, ανοφόδοξη σε κάποιες περιπτώσεις. Και μάλιστα και με λυπείς πληροφορίες. Δηλαδή δεν τις ξέρουμε τις πληροφορίες, οπότε πάμε ακολουθώντας μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πώς έχει επιλεχθεί. Να μου επιτρέψετε να πω ότι έχω ερωτηματικά κι εγώ, όπως αυτό που αναφέρθηκε πριν. Για το τείχος ανοσίας δεν το ξέρουμε. Ας μου βρει κάποιος πώς το υπολόγισε αυτό το τείχος ανοσίας. Ότι είναι 70, 80, είναι 85, με ποιους επιστημονικούς τρόπους το υπολόγισε. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Δυστυχώς τα οποία να είναι ασφαλή και να πατήσουμε πάνω σε αυτά για να πάρουμε τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν μέχρι εκείνο το σημείο η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η πρώτη προτεραιότητα κατά τη γνώμη. Οπότε κύριε Βανταράκη, και δεν θέλω πολιτική απάντηση, δεν είστε πολιτικός. Επαναλαμβάνω, είστε καθηγητής υγιεινής. Έχει σημασία αυτό. Ασχολείστε με τη δημόσια υγεία. Οπότε ρωτώ, μήπως στη λογική ότι δεν έχω άλλη πολιτική δημόσιας υγείας και το μόνο που έχω ορατό είναι το εμβόλιο, μιλάω μόνο γι' αυτό για να κρύψω ακριβώς ό,τι δεν έχω κάνει. Ναι, αλλά το ότι δεν έχω κάνει έχει συνέπειες, έχει θύματα, έχει κλειστά πράγματα και καταστάσεις. Καταλαβαίνετε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
Απολύτως. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρα αυτό, ότι δεν έχω κάνει σε όλα τα ζητήματα πάνω χάρη στα μέσα μεταφοράς, στην προετοιμασία των σχολείων, το προηγούμενο διάστημα και το νυν διάστημα, στην προετοιμασία του τουρισμού, δηλαδή στα σημεία εισόδου, προσπαθώ να το κλείσω με το εμβόλιο, πετώντας τον μπαλάκι ουσιαστικά. Σαφέστατο, το εμβόλιο είναι ένα σημαντικό παράγοντα, αλλά δεν θα τα λύσει όλα και δεν τα λύνει όλα. Το βλέπουμε ότι δεν τα λύνει ουσιαστικά. Γιατί όσο και να αυξηθεί η εμβολιαστική θέληση, υπάρχουν άνθρωποι που για κάποιου λόγου δικού του δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Η υποχρεωτικότητα αυτή τη στιγμή είναι ένα ζήτημα τεράστιο, που δεν ξέρω προ τα πού θα οδηγήσει. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πω ότι. Δεν ανοίγει... Έπρεπε να συζητάμε για προαγωγή υγεία και για πρόληψη. Δεν ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Και ας σας πω και κάτι. Οι υγειονομικοί λένε με στοιχεία. Στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία, η εμβολιαστική κάλυψη των υγειονομικών δεν είναι 90, είναι 95%. Και σε εμάς την Πάτρα το ίδιο. Μάλιστα. Άρα, μισό λεπτό. Η υποχρεωτικότητα είναι για το 5%. Όταν λέγαμε ότι τείχος ανοσίας θέλουμε 80%. Δηλαδή, εδώ, μήπως εδώ σκοπείται άλλο πράγμα. Μήπως δουλευόμαστε δηλαδή. Για να κρυφτούν οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν και η έλλειψη δουλειάς που υπάρχει, ακούγονται αυτά το που είναι εύκολο να το μεγενθύνεις, να το πω έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι σωστό να πιέζεις για τον εμβολιασμό, να ναι, το πούμε χίλιες φορές, αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα. Ένα εργαλείο είναι το εμβόλιο. Τίποτα παραπάνω τη φάση που βρισκόμαστε, έτσι. Δεν είμαστε πριν εμφανιστούν κρούσματα, πριν, δηλαδή δεν είμαστε στη μέση της πανδημίας. Συνήθως ο εμβολιασμός, να ξέρετε, γίνεται προληπτικά. Πριν ο άλλος νοσείς, πριν να υπάρχει επιδημικά κύματα. Δεν πας στη γρήπη την ώρα, δεν κάναμε στη γρήπη την ώρα το Γενάρη, το Φεβρουάριο, το κάναμε νωρίτερα τον εμβολιασμό. Έτσι ήταν, έτσι είναι ο εμβολιασμός σε φιλοσοφία. Τώρα είμαστε κάνουν τον εμβολιασμό μες στη μέση της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα τα υπόλοιπα μετά τα έχουμε ξεχάσει. Ή δεν τα λέμε, ή δεν τα οργανώνουμε. Πείτε το πώς θέλετε αυτή τη στιγμή. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, επειδή μετέχετε στο δίκτυο για το υλικό φορτηγό των λιμάτων, κατά τη γνώμη σας πρέπει πλέον να πυκνώσει περαιτέρω αυτό το δίκτυο και να πάει ακόμη πιο στοχευμένα? Κοιτάξτε, το δίκτυο λιμάτων, τα λίματα είναι ένα εργαλείο. Αν το, ένα εργαλείο, αυτό... καλά κάνετε και το λέτε, δεν είναι και αυτό θεοποίηση, γιατί βλέπω ότι θεοποιείται και αυτό. Ναι, ένα εργαλείο. Όχι, είναι ένα εργαλείο, είναι δύσκολο εργαλείο μάλιστα. Δεν είναι ένα τόσο απλό εργαλείο. Δηλαδή, ο έλεγχος λιμάτων έχει πολλές παραμέτρους. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Είμαι αντίθετος μου όταν βγαίνουμε προς τα έξω και ακόμα και μέλη του δικτύου τα οποία το χρησιμοποιούν σαν, αν θέλετε, τρόπο να πούμε ότι αυξάνεται ή μειώνεται ή οτιδήποτε κτλ. Θέλει προσοχή η αξιολόγηση των στοιχείων του δικτύου. Το θεωρώ πολύτιμο εργαλείο, αρκεί να έχει όλες τις πληροφορίες. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Τα δίκτυα τα λιμάτων, επειδή ασχολούμαι με τους ιούς στα λίματα πάνω από το 2008. Λοιπόν, με άλλους ιούς βέβαια. Λοιπόν, τα λίματα είναι ένα δείγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επιπλέον σε κάποιες περιοχές είναι παντορροϊκό το δίκτυο. Δηλαδή μπαίνει νερά μέσα από οπουδήποτε. Αυτό σου αραιώνει το δείγμα. Σας το λέω πρακτικά. Και αυτό σου αλλοιώνει την πληροφορία. Θα πρέπει να μελετήσεις αυτό για να δεις αν οι πληροφορίες είναι πραγματικοί. Γι' αυτό λέω θέλει προσοχή, είναι τεράστιο εργαλείο, το χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο, θέλει στήριξη. Τώρα αν θέλει μεγαλύτερη συχνότητα ή όχι, εξαρτάται τι θες να δεις σε κάθε περιοχή, δηλαδή τις πόλεις που θες να βάλεις μέσα, εξαρτάται τι θες να δεις. Θα μπορούσε εν δυνάμει σε κάποιες πόλεις να μπουν μέσα, υπάρχουν πόλεις που λείπουν από μέσα από το δίκτυο, το οποίο θα μας έδιναν από σημαντικές πληροφορίες. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή είμαστε στη μέση της πανδημίας. Το πρόβλημά μας είναι τα κρούσματα στην κοινότητα. Τα λίματα θα μας δώσουν συμπληρωματική πληροφορία στον ΕΟΔΗ για να μπορεί να παίρνει, αν θέλετε, πιο στοχευμένα μέτρα. Αρκεί να τον ακούσουν κιόλας στον ΕΟΔΗ, έτσι, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε παράκαμψη των επιστημονικών δεδομένων και γίνεται πολιτικά για τα δεδομένα. Αν έχει και δεδομένα, άλλη κουβέντα αυτή, και τι δεδομένα έχει. Για πείτε μου κάτι εδώ πέρα, λέει ο φίλος ο Τάσος. Ρωτήστε τον κύριο Βανταράκη, αν είμαστε στη μέση λοιπόν της πανδημίας, δεν θα έπρεπε να πυκνώσει το δίκτυο με τα μοριακά τεστ, αφού πια καταλάβαμε ότι δεν βγάζει άκρη με τα απλά? Ναι, αυτό να σας πω κάτι, όταν χρησιμοποιούσαν... Δηλαδή πάνε να ανοίξουν σχολεία τώρα το Σεπτέμβριο, δεν θα έπρεπε να έχει πυκνώσει ένα δίκτυο τέτοιο? Κύριε Σαχίνη, ακόμα το μοριακό τεστ δεν συνταγογραφείτε. Το καταλαβαίνετε μετά από 18 μήνες. Δεν συνταγογραφείτε, δεν μπορεί ένας γιατρός να το γράψει. Μπορεί να γράψει οποιαδήποτε εξέταση για οποιαδήποτε λόγο, μοριακό τεστ δεν μπορεί να γράψει. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Ναι, βέβαια, θα έπρεπε. Το μοριακό τεστ είναι το μόνο αξιόπιστο που μας φέρνει την πληροφορία. Πού βρίσκεται αυτό το μοριακό τεστ, δηλαδή όσον αφορά την ευθύνη του κράτους αυτό? Βρήκε το κράτος όλες τις δικαιολογίες. Το self-test, το rapid test, το οτιδήποτε, το οποίο ξέρει ότι είναι ανασφαλές. Και δεν ήθελε να μας πει πόσο ανασφαλές είναι. Πού είναι η μελέτη του πάνω στην ασφάλεια ή όχι, του πληθυσμού σε σχέση με το rapid test, το self-test.
Αφού το εγκατέλειψαν, είπαν ότι δεν είναι αξιόπιστο τώρα. Μα να σου πω κάτι. Ανοίγουν όλα τα. Δεν θυμάστε, ανοίξαν όλου του χώρου με υποτίθεται μεσέλθε. Αφού είναι αξιόπιστο, πώ θα ανοίγει του χώρου τότε. Άρα δουλευόμαστε και μεταξύ μα αυτή τη στιγμή. Ή είναι αξιόπιστο και ανοίγει χώρου, ή δεν είναι αξιόπιστο και δεν του ανοίγει μεσέλθε. Πώ θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχετε και δουλειά, πολύ γρήγορα δύο ερωτήματα Κροατών. Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα λέει. Μήπως θα έπρεπε τελικά, κύριε Βανταράκη, να μιλάμε για ανοσολογική κάλυψη αντί για εμβολιαστική κάλυψη και να συνυπολογίζουμε εμβολιασμένους και όσους νόσησαν και να το παρουσιάζουμε ως ποσοστό. Παρατηρείτε δε μια λεμαργία να εμβολιάζονται και όσοι νόσησαν. Τέλος, οι περίφημοι ασυμπτωματικοί που μας έφαγαν τα αυτιά το χειμώνα δεν έχουν ανοσία. Έχει δίκιο. Ότι, κατά τη γνώμη μου, θυμάστε πριν κανένα. Μερικούς μήνες που συζητήσαμε, είχα πει ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε ανοσολογική διερεύνηση. Ανοσοεπιτήρηση, να το πω έτσι. Την οποία δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε τα σώματα του πληθυσμού. Δεν τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Γίνονται σκόρπιες μελέτες, πολύ σκόρπιες και πολύ μικρές. Αυτή η ανοσολογική επιτήρηση για να ξέρουμε την ανοσολογική κάλυψη του πληθυσμού πρέπει να την ξέρουμε. Δεν την έχουμε. Και έχει δίκιο απόλυτο σε αυτό. Θα έπρεπε να την ξέρουμε. Μάλιστα. Για να ξέρουμε. Και μάλιστα μια μελέτη που θα μπορούσε να ακολουθήσει, να δούμε αυτοί που γίνανε το Γενάρη, τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Και έχουμε εμβολιάσει το Γενάρη. Τι κάνουν, δηλαδή, ακόμα και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που το Γενάρη εμβολιάστηκε. Θα μπει το Σεπτέμβρη, τι θα ξανακάνει το εμβόλιο, ή θα μπει εύκολα στα νοσοκομεία και θα λέμε πώς μεταδόθηκε κάτι, αν φταίει ο ανεμβολίαστος. Και μπορεί να φταίει και ο εμβολιασμένος, ο οποίος να έχει χάσει πια την ανοσολογική του ικανότητα. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Η Pfizer ακόμα 6 με 9 μήνες έχει πει, υποτίθεται. Ακόμα δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα της. Θέλω να κλείσουμε. Α, λέει εδώ ο φίλος Γιάννης, ψευδός θετικά, φουλ δηλαδή, και τα ψευδός αρνητικά, Γιάννη μου. Λοιπόν, ο κύριος Βανταράκης, λέει ο Γιώργος, ήταν υπέρ των εμβολιασμών, καθέτος, αλλά και καθέτος αντίθετος με την υποχρεωτικότητα. Εξακολουθεί να είναι στην ίδια γραμμή. Απόλυτα. Απόλυτα. Απόλυτα, γιατί δεν παρακάμπτονται οι διαδικασίες υγειονομικές. Με υποχρεωτικότητα. Δεν θεωρώ ότι η υποχρεωτικότητα είναι η σωστή λύση προς τη δημόσια υγεία. Ουσιαστικά μπορεί κάτι να πετύχεις πολύ βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, έχεις διαλύσει ολόκληρη τη δημόσια υγεία, κατά τη γνώμη μου, σε φιλοσοφίες, σε απόψεις κτλ. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, η υποχρεωτικότητα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι εξαντλητική ενημέρωση. Πιστεύω ότι ο κόσμος ακούει, αρκεί να είσαι πιστικός και αληθινός και διάφανος. Όχι τη μία μέρα έτσι και την άλλη μέρα αλλιώς. Γιατί αυτό το πράγμα είναι αυτό που καταστρέφει τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Κύριε Βανταράκη, καλή σας ημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.